Βάλε Γκράντε, κάπου στη Βολιβία. Τριάντα χρόνια μετά το θάνατο του Τσε Γκουεβάρα, κουβανοί γεωλόγοι κατ' εντολή του Φιντελ Κάστρο σκάβουν τρύπες που απέχουν λίγα μέτρα η μία από την άλλη. Όταν ρωτήθηκαν αν έψαχναν για τα λείψανα του Τσε, απάντησαν. Όχι αμέσως. Μόλις αρχίσαμε, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Τσε Γκουεβάρα, ο άνθρωπος με τον μπερέ που φορούσε το άστρο και είχε ένα πρόσωπο με αρχαγγελική ομορφιά, μυθοποιήθηκε σαν το έβλημα του αγνού και γενναιόδουρου επαναστάτη. Στους στίχους της Σαβάνα, το πορτρέτο του με την αιώνια νεότητα έχει γυρίσει τον κόσμο εκατομμύρια φορές και αντικατοπτρίζει τη φιγούρα της Επανάστασης. Νεκρός στα 39 του είναι ο ήρωας μιας τραγωδίας που ένα παιχνίδι της μοίρας άλλαξε τη ζωή του. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Όλα ξεκινούν στην Αργεντινή στη δεκαετία του 50, όταν ο νεαρός οντικοφορμιστής φοιτητής της ιατρικής Ερνέστο Γκουεβάρα ξεκινάει να ανακαλύψει την Ήπειρό του. Είχε διαβάσει το Δον Κιχώτη και ξεκινάει την αναζήτησή του μαζί με ένα φίλο του γιατρό και τη μοτοσυκλέτα του. Σε ένα από τα ημερολόγια του γράφει: «Αυτή η άσκοπη περιπλάνηση άλλαξε τη ζωή μου πιο πολύ από ό,τι φανταζόμουν. Θα συνεχίσει σε όλη του τη ζωή να κρατάει ταξιδιωτικές σημειώσεις και ποίηματα. Να καλύψει ότι είναι ένας άνθρωπος με φτερά στα πόδια του». Ταξιδεύει μέσα από τις Άνδες, περνάει από τις λίμνες της Παταγωνίας και από τις πλαγιές του μυθικού Βαλπαρλάσο, ανακαλύπτει τη χιλιανή έρημο με τα ορυχεία Χαλκού. Εντυπωσιάζεται από τα πολλά πρόσωπα της Λατινικής Αμερικής.
Από εκείνη τη στιγμή, αυτός ο Αργεντινός θα θεωρεί τον εαυτό του Λατινοαμερικάνο. Η Λατινική Αμερική βράζει. Στη Βολιβία, ο Γκουεβάρα γίνεται μάρτυρας μιας επανάστασης που εθνικοποιεί τα ορυχεία τσίγκου και ξεκινάει την αγροτική μεταρρύθμιση. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά. Υπερασπίζονται αυτό που θεωρούν δικά τους οικονομικά συμφέροντα, την πολυεθνική Ηνωμένα Φρούτα, που είναι γνωστή σαν το πράσινο αυταπόδι και είχε έδρα τη Λατινική Αμερική. Ο νεαρός γιατρός ανακαλύπτει τη φτώχεια, την πείνα και την κοινωνική βία. Γράφει: «Ορκίζομαι να μην ησυχάσω μέχρι να καταστραφούν αυτά τα πλοκάμια του καπιταλισμού». Τον άκουσα να λέει 20 φορές: «Ο γιατρός είναι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος στον κόσμο. Με τη μικρή του τσάντα και λίγα εργαλεία μπορεί να πάει οπουδήποτε χωρίς χαρτιά. Ξέρει ότι θα βρει δουλειά και φαγητό. Δεν χρειάζεται καν να ξέρει τη γλώσσα. Θα έλεγα ότι είχε μυρμήγκια στην τσέπη του. Δεν μπορούσε να κάτσει ήσυχος χωρίς να ξέρει το γιατί». Esos tipos que no se pueden estar quietos necesitan salir y moverse y avanzar en no se sabe qué ni para qué y después encuentra el motivo. Συναντιέται με πολιτικούς εξόριστους και τους συνοδεύει στη Γουατεμάλα, όπου ένα δημοκρατικό καθεστώς προσπαθεί να ξεφύγει από την κυδαιμονία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί ο Γκουεβάρα συναντάει μια Περουβιανή, τη Χίλντα Γκαντέα, και τον έλκει ο επαναστατικός της ενθουσιασμός. Για εβδομάδες ο Ερνέστο και η Χίλντα συζητάνε πολιτικά. Διαβάζουν μαζί Τολστόι, Γκόργκι και Λένιν, μα πιο πολύ Μάρξ. Μια φιλολογία πολιτικής δέσμευσης που θα δώσει νόημα στην επανάστασή του. Τελικά θα γοητευτεί από τον νεαρό Αργεντινό που δεν περίμενε να είναι και τόσο έξυπνος. Δεν θα ξεχάσει ποτέ το υποκινούμενο από τη CIA πραξικόπημα που ανέτρεψε την προοδευτική κυβέρνηση που τόλμησε να αγνοήσει την Ουάσιγκτον και να επιτεθεί στην εταιρεία Ηνωμένα Φρούτα. Τα αντίπεινα ήταν άγρια. Ο Γκουεβάρα αναγκάζεται να δραπετεύσει και παίρνει το σιδηρόδρομο για την πόλη του Μεξικού, τη Μέκα των Λατινοαμερικάνων προσφύγων. Μετά από 2 χρόνια, η Χίλντα αποδέχεται την πρόταση γάμου που της έκανε. Έκαναν ένα κοριτσάκι, ένα μικρό μελαχρινό με στενά μάτια. Το έβγαλαν Χιλντίτα. Ο Ερνέστο γράφει στη μητέρα του: «Είναι φτιστή ο Μάο Τσετούγκ». Εδώ στο Μεξικό θα ανατραπεί η ζωή του Ερνέστο. Κουβανοί επαναστάτες θα το συστήσουν στον Πολ Κάστρο, τον νεότερο αδελφό του φημισμένου Φιντέλ, που μόλις έχει απελευθερωθεί με αμνηστία. Ο Φιντέλ Κάστρο, ένας 27χρονος δικηγόρος, ανακατεύθηκε με την πολιτική σε μικρή ηλικία με ένα στόχο: να ανατρέψει το δικτάτορα Μπατίστα. Σε απόσταση αναπνοής από τη Φλόριντα, η Κούβα προσφέρει καζίνο, night club και πόρνες. Στην Αβάνα του Μπατίστα βασιλεύει το δολάριο και τα πάντα πουλιούνται. Επικρατεί διαφθορά και το καθεστώς γίνεται όλο και περισσότερο βάρβαρο. Αφού ο Μπατίστα δεν επιτρέπει ελεύθερες εκλογές, ο Κάστρο αναλαμβάνει επαναστατική δράση. Οι επιθέσεις αποτυγχάνουν και καταστέλλονται με αιματοχυσία, αλλά το επαναστατικό κίνημα έχει γεννηθεί. Ο Κάστρο συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Στη δίκη του δηλώνει: «Η ιστορία θα με δικαιώσει. Όταν μετά από 2 χρόνια θα του δοθεί αμνηστία, κατευθύνεται στο Μεξικό, όπου ο Ραούλ θα του συστήσει τον Αργεντινό φίλο του». Είναι η αποφασιστική καμπή στη ζωή του Γκουεβάρα.